Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ όχι μόνο το 2018 αλλά και καθένα από τα επόμενα χρόνια έως και το 2020 ζητούν οι δανειστές με την απέτηση ψήφισης μέσα στο 2016 πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. Το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου, το οποίο διέρευσε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει το μέγεθος των πολιτικών δυσκολιών με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Αύξηση μεγαλύτερη του 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και της Ρωσίας για τη μείωση της προσφοράς πετρελαίου στη διεθνή αγορά, ώστε να αυξηθούν οι τιμές. Μεγάλο πλήγμα έχει δεχτεί ο κλάδος της υνοπαραγωγής. 11 μήνες μετά την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι πωλήσεις έχουν συρρυκνωθεί σημαντικά και η παράνομη διακίνηση έχει εκτοξευθεί. Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, το όφελος για το δημόσιο είναι μηδαμινό, ενώ το κόστος για τα ενοπιεία και την αγορά τεράστιο. Αν θέλετε να ταξιδέψετε στον Άρη, έστω μελλοντικά, προτιμήστε τις οικονομικές τιμές που προσφέρει η Ινδία. Ένα μικρό νησάκι της έχει γίνει το νέο Cape Canaveral, αφού από εκεί έχουν ξεκινήσει το ταξίδι στο διάστημα περισσότεροι από 120 δορυφόροι χωρών. Καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις τιμές που χρεώνει η Ινδία, η οποία έστειλε το δικό της μη επανδρομένο διαστημόπλοιο στον Άρη για λιγότερα χρήματα από όσα κοστίζει συνήθως στο Hollywood μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.